Για να μιλήσουμε. Στην πατρίδα σου. Στην πατρίδα μου. Στην όμορφη πατρίδα σου. Για να δούμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Σέβη Βολουδάκη. Γεια σας κυρία Βολουδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας. Να είστε καλά. Μόλις μιλάει με χανιά ο Καμπουράκης, κυρία Βολουδάκη, ανοίγει η καρδιά του, πρέπει να σας πω. Αφενός. Όχι μόλις μιλάει. Μόλις τώρα... σκέφτεται χανιά. Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια, αφού είμαστε ο καλύτερος τόπος στον κόσμο. Μετά τα κύθυρα. Μετά τα κύθυρα είστε. Τι να κάνουμε. Όχι μόνο. Κοίταξε, κυρία Βολουδάκη, εγώ θα το πω τώρα. Εγώ εκτιμούσα πάρα πολύ τον Μανούσο, τον Βολουδάκη. Δυστυχώς, να σας πούν και συλληπιτήρια, τώρα τέλος πάντων συλληπιτήρια, αλλά ήταν άδικος ο θάνατός του, ρε παιδί μου. Τσάμπα πήγε ο άνθρωπος. Άδικος ήταν. Τέλος πάντων, και ήταν ένας άνθρωπος, τον αγαπούσε και πολύ ο κόσμος. Πράγματι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι κι εγώ. Όλοι. Επειδή διάβασα για εσάς, κυρία Βολουδάκη, θέλω να σας πω. Η κυρία Βολουδάκη δεν παίρνει κληρονομικό δικαίωμα το... Όχι, βέβαια. Το χρήσμα. Είναι γιατί πολύ απλά είναι γυναίκα με ισχυρή παρουσία, βιογραφικό, στα πράγματα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την ψήφο με το παράστημά του. Λοιπόν, για να δούμε. Οφείλω να το πω κι αυτό, κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, έχουμε εδώ επίσης τον Γιάννη τον Ραγκούση. Καλή σας ημέρα. Γεια σας κύριε Ραγκούση μας, πώς είστε. Β' Πειραιά. Εκεί φτωχό μάνα είναι ακόμα. Στραπετσόνα. Έχει προβλήματα. Λοιπόν, και ο Πάρλος ο Γερουλάνος. Καλημέρα. Λοιπόν, στην Αλβαθίνα κέντρο εκεί. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε όλοι. Να ξεκινήσουμε με το θέμα, κυρία Βολουδάκη, να ξεκινήσουμε με το θέμα που προέκυψε με τον κύριο Κατρούγκαλο. Επειδή βλέπω ότι εσείς ως Νέα Δημοκρατία καταγγέλλετε ουσιαστικά, λέτε ότι είναι κρυφή ατζέντα. Ακούω όμως τον πρόεδρο της ΣΥΡΙΖΑ εχθές, ο οποίος προφανώς εκφράζει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα από τον καθέναν, ο οποίος λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, γι' αυτό και αποπέφθηκε ο Κατρούγκαλος. Μήπως είναι λίγο προεκλογικό όλο αυτό, μήπως το φουσκώνουμε δηλαδή λίγο παραπάνω. Καθόλου δεν το φουσκώνουμε, άλλωστε αυτό αποδείχθηκε γιατί μόλις χθες, λίγο πριν από την τύπου παρέτηση του κυρίου Κατρούγκαλου, βγήκε η εκπρόσωπος η κυρία Τσαπανίδου και μας κατηγόρησε ότι κάνουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν είναι έντιμη, η οποία δεν είναι ηθική, ότι δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο θέμα, ότι δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό έγινε μόλις χθες το πρωί. Άρα δεν κατασκευάσαμε εμείς τίποτα. Προφανώς πρόκειται για μια κρυφή ατζέντα. Εμείς το είχαμε επισημάνει γιατί δεν έβγαινε αλλιώς αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται. Δεν βγαίνουν οικονομικά αυτό το πρόγραμμα. Το λέγαμε λοιπόν αυτό και όσον αφορά στο ασφαλιστικό και μας διέψευδαν. Και χθες αυτό αποδείχθηκε. Ελάτε κύριε Ραγκούση. Τι να πω, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου... Πάθατε ζημιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι καθόλου δίκαιο. Ζημιά πάθατε με αυτό την ιστορία. Τώρα, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, δηλαδή. Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε κανείς. Δεν θα το ευχόταν, ούτε ποτέ θα το σχεδίαζε να συμβεί έτσι. Αλλά από την ώρα που συνέβη, νομίζω ότι ισχύει αυτό το δεν κακό αμοιγές καλού. Διότι με την απόφαση που λήφθηκε μετά από εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα να τεθεί εκτός εκλογικής μάχης ο Γιώργος Κατρούγκαλος, νομίζω ότι δώσαμε τον πιο ισχυρό, αν θέλετε, την πιο ισχυρή εγγύηση ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, αυτά που λέμε μέσα από το Συμβόλαιο Αλλαγής, ότι δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υποθέσει κανείς ελεύθερος επαγγελματίας ότι ερχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κορμός μιας προοδευτικής κυβέρνησης στον τόπο και στην εξουσία του τόπου θα εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές. Και άρα νομίζω ότι από αυτή την έννοια θα κρυθούμε τελικά για αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι είπαμε αυτό είναι το συμβόλαιο που προτείνουμε κυβερνητικής πολιτικής και ορίστε με τι κόστος αν θέλετε το τηρούμε προκειμένου να μην αφήσουμε κανέναν να υποθέτει ότι άλλα λέμε και άλλα θα κάνουμε στην πορεία. Τώρα, την ίδια στιγμή όμως προέκυψε και ένα άλλο πολιτικό νομίζω ζήτημα το οποίο έχει και αυτό αξία για τους ψηφοφόρους. Δηλαδή υπάρχει πια de facto εκ των πραγμάτων μια σύγκριση. Η σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στο πώς αντιδράσαμε εμείς στην περίπτωση του Γιώργου Κατρούγκαλου που παραβιάζοντας μια δέσμευση που έχουμε εμείς αναλάβει με μια προσωπική του δήλωση τέθηκε εκτός εκλογικής μάχης και την ίδια στιγμή συγκρίνεται με το τι έγινε στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη όχι απλώς για μια δήλωση όπως ο κύριος Κατρούγκαλος, αλλά για
Αποδεδειγμένα έχει την πολιτική ευθύνη, γι' αυτό και παραιτήθηκε. Αυτό το έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Για 57 νεκρούς και παρόλα αυτά είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος της ομάδας που δίνει την εκλογική μάχη. Θα μπορούσε, άρα, ναι, θα μπορούσε. Άρα υπάρχει στο μυαλό των πολιτών αυτή τη στιγμή μια αντίστοιξη του τι κάνει στη μια περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό, γιατί εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και για τον κύριο Παπά, τον καταδικασμένο 13-0 από το ειδικό δικαστήριο. Και εδώ θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε, κύριε Ραγκούση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε, κύριε Βουλουδάκη, γιατί ο κύριος Παπάς που καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος φέρνοντας λεφτά στο Δημόσιο Ταμείο, δεν μπορεί να συγκριθεί με την πολιτική ευθύνη ενός υπουργού, ο οποίος βάσει αυτής της πολιτικής ευθύνης σχετίζεται με το θάνατο 57 ανθρώπων. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Και αν το κάνεις αυτό, αν το κάνεις, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, λέγω σας παρακαλώ. Εργαλειοποιείτε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Κυρία Βουλουδάκη, είναι τώρα αντικείμενο αντιπαράθεσης τέτοιου είδους. Το αντίθετο ισχύει. Το αντίθετο ισχύει και αυτό που έχει πλήξει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτό το σοκ που έπαθε η ελληνική κοινωνία ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη να επιτίθεται στις οικογένειες των νεκρών. Γιατί οι οικογένειες των νεκρών ζητούν δικαιοσύνη. Επιτέθηκε και επιτέθηκε με έναν τρόπο σοκαριστικό. Ραγκούση, κάνατε καθόλου μια πολύ κοπτοραπτική. Καθόλου, κάνατε κοπτοραπτική καθόλου, και γίνεστε σε αυτό. Καθόλου, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απεργία των συμπληρωτικών λίγο πριν τις εκλογές. Δεν αναφέρθηκε στις οικογένειες των νεκρών, κυρία Βουλουδάκη. Δεν αναφέρθηκε και μπορείτε να οικογένειες των νεκρών. Θα σας κάνω εγώ λοιπόν αυτή τη χάρη και θα σας διαβάσω εγώ τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Αφού μιλήσει και ο κύριος Γερουλάνο. Γερουλάνο, εσύ τώρα ως πολύ φερνινήφη πολιτικά. Γαμπρός. Πολιτικά. Ελπίζω. Γαμπρός. Λοιπόν, καταρχήν να πω το εξής. Υπάρχει μια ειρωνία σε αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και αυτή είναι η εξής. Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα που η μικρομεσαία επιχείρηση και η ατομική επιχείρηση είναι στο στόχαστρο των ελληνικών κυβερνήσεων. Ναι. Είναι πολύς καιρός τώρα που θεωρούμε ότι η μικρομεσαία και η ατομική επιχείρηση πρέπει να πεθάνει, διότι πρώτον φοροδιαφεύγει και δεύτερον διότι δεν είναι ανταγωνιστική. Από τότε που γράφτηκαν αυτές τις μελέτες, τις οποίες έχουν ασπαστεί κατά καιρούς στα κόμματα, έχουν συμβεί δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε καλύτερα εργαλεία για να κυνηγάμε τη φοροδιαφυγή και άλλωστε η φοροδιαφυγή είναι πρόβλημα του κράτους και όχι του φορολογούμενου. Δεν υπάρχει κάποιο κράτος στον κόσμο το οποίο να λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να το κάνεις, αλλά εγώ δεν θα ελέγξω. Η έλεγχη του κράτους. Το δεύτερο όμως είναι ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξει όλη μας την νοοτροπία γύρω από τις ατομικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι εκτός του ότι είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στον Έλληνα και στην Ελλάδα. Αλλά ξέρεις ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 70% 5.000 το χρόνο δηλώνουν. Ναι, αυτό λέω όμως. Αυτό, είναι θέμα, αυτό όμως είναι θέμα του κράτους και όχι του μικρομεσαίου. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Στην Αμερική δεν κάθεται κανείς και να λέει ότι βασιζόμαστε στην ηθική του μικρομεσαίου για να πληρώσει τους φόρους. Ούτε στην Αμερική. Ούτε στην Αμερική. Είναι καλύτερα να σε πιάσουν για φόνο, λένε, παρά από για φοροδιαφυγή στην Αμερική. Σχημαλόγου. Ναι. Και έχει αποδειχθεί αυτό και από οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί εκεί. Ακριβώς. Με άλλα λόγια όμως, δεν μπορείς να λες ότι επειδή φοροδιαφεύγουν, εγώ τις κλείνω, τις θέλω κλειστές. Αντίθετα, πρέπει να καταλάβεις ότι η ατομική και η μικρομεσαία επιχείρηση ταιριάζει αυτό πάρα πολύ. Αυτό το λες για το κατρουγκάλιο πράγμα τώρα. Ναι, διότι εδώ γίνεται μια συζήτηση η οποία είναι στο συγκεκριμένο, το οποίο βεβαίως ήταν ένα χαράτσι το οποίο ήταν πολύ άδικο γιατί το έχουμε υποστεί όλοι όσοι είμαστε. Yeah. Κάνουμε τέτοιες δουλειές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα το οποίο δεν συζητάμε. Και το δεύτερο είναι, επειδή άκουσα το θέμα των τεμπών. Πρέπει να καταλάβει, κυρία Βουλουδάκη, το εξής, και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη, όπως και αυτό που έγινε με τις υποκλοπές, συνδέονται από το εξής. Είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν από την ανέλεγκτη εξουσία του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια πραγματική αλλαγή στον τόπο, πρέπει ένα, να δυναμώσουμε τους θεσμούς οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν τον Πρωθυπουργό, και δύο, να κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασίες. Ερώτηση, δύο πράγματα κύριε Γερουλάνο, τα οποία η Δημοκρατία τα αρνείται. Ωραία. Επειδή τρέχει επικαιρότητα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη στον Αντένα είπε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα να πάει φυλακή, αν έχει ευθύνη. Για το θέμα των υποκλοπών. Για μένα βάζω το τραπέζι, θέμα, γιατί είναι μια δήλωση η οποία φαντάζομαι θα συζητηθεί τις επόμενες ώρες. Και υπάρχει και το θέμα της πρόταση της κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Εσείς συμφωνείτε, σας βρίσκει σύμφωνο. Ωραία, ένα λεπτό. Φυλακή για πολιτικούς. Όχι προσωπικό θέμα, είναι θεσμικό θέμα. Ξέρετε εσείς, σύγχρονη δημοκρατία που να μην λογοδοτεί ο Πρωθυπουργός δικαιοσύνη. Η Αγγλία με τον Μπόρις Τζόνσον, η Γαλλία με τον Σαρκοζή, η Γερμανία με τον Γκολ.
η Αμερική με τον Τραμπ. Μόνο στην Ελλάδα θεωρούμε ότι άμα είσαι βουλευτής, άμα είσαι υπήρχε το θέσφατο που λέγανε ο Πρωθυπουργός, δεν πάει σπίτι του. Ερώτηση, ναι. Λέει ο κύριος Καραμάνης. Για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο λάθος. Προφανώς μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού έχει υπάρξει και την έχει δημιουργήσει ο πατέρας του κυρίου Μητσοτάκη όταν προσπάθησε να βάλει τον Ανδρέα Παπανδρέου φυλακή. Λοιπόν, μαζί με τον συνασπισμό και το. Δεν είναι κάτι το οποίο εμάς μας χαρακτηρίζει. Εμείς θέλουμε μία κυβέρνηση που θα κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και βεβαίως θα διαλευκάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Λέει επίσης κατ' εντολήν Μητσοτάκη με παρακολουθούσαν στην πιο κρίσιμη προεκλογική μου περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Μητσοτάκης είπε δεν ήξερα. Αλλά παρετεί το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ήξερε και έδωσε την εντολή, είναι λιγότερο επικίνδυνος από έναν πρωθυπουργό ο οποίος λειτουργούσε το παρακράτος μέσα στο δικό του γραφείο. Διαλέξτε στη Νέα Δημοκρατία επιτέλους. Τι από τα δύο προτιμάτε. Ελάτε, κυρία Βολουδάκη. Ότι ήταν ένας άβουλος πρωθυπουργός που κάνανε ό,τι θέλανε οι άνθρωποι από κάτω ή ότι ήταν κάποιος ο οποίος έδινε εντολές. Απλό είναι. Λοιπόν, να απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε αύξηση της προκαταβολής φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 55% σε 100%. Άρα δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν κάνει έργο σε αυτό η Νέα Δημοκρατία και δεν έχει προστατεύσει η Νέα Δημοκρατία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Όσον αφορά τώρα στις κυβερνήσεις συνεργασίας, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, κατέστησε σαφές, δεν άφησε κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, υποστηρίζει ότι θέλει για υπουργό τον άγνωστο Χ και όχι τον αρχηγό του κόμματος που θα ψηφίσει ο λαός ως πρώτο κόμμα στη Βουλή. Μα και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην Καθημερινή αποκλείει τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Μα του επιτίθεται προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν προτείνει τον εαυτό του. Δεν λέει θα ήθελα να είμαι εγώ. Λέει, θα ήθελα να είναι κάποιο που θα σα τον αποκαλύψω κάποια στιγμή. Τι εννοείται, του επιτίθεται προσωπικά. Εγώ δεν έχω δει προσωπική επίθεση. Προσωπικά, ο κύριο Ανδρουλάκη. Τι έχει πει το οποίο είναι προσωπικό, ότι τον παρακολουθούσε. Μα είναι δυνατόν, έχει αποδειχθεί ότι τον παρακολουθούσε ο ίδιο ο πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και η ΕΕΠ και το πρέτατορ, η ΕΕΠ το ίδιο πρωί παρέμεισε τον διευθυντή του και τον αρχηγό τη ΕΕΠ. Τι άλλο θέλετε για να το βγάλετε το συμπέρασμα. Γιατί οι δημοκρατίες έτσι λειτουργούν. Λειτουργούν με τους νόμους. Πήρε λοιπόν, ψήφισε νόμο να ισχυροποιηθεί η ΕΕΠ και να λειτουργεί όπως θέλει. Λοιπόν, ελάτε, για να μας πει μια κουβέντα, κύριος Ζαρακούσης. Καταρχάς, από το τελευταίο, ένας και μόνο ένας ήταν αυτός ο οποίος οργάνωσε, έδωσε την εντολή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αυτό το συγκλονιστικό για τη μεταπολίτευση, για τη δημοκρατία, το πολίτευμα, σκάνδαλο των υποκλοπών, ο εξής ένας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν δεν ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πραγματοποιηθεί αυτό όλο το, να οργανωθεί όλο αυτό το κύκλωμα των παράνομων υποκλοπών και από το Predator και από την ΕΕΠ, δεν θα είχε ποτέ λάβει χώρα στην πατρίδα μας. Πρώτον αυτό. Λοιπόν. Δεύτερον, κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε περίπτωση που πρέπει να διερευνηθούν με πρωτοβουλία της δικαιοσύνης, γιατί αυτά κινούν πάντα με πρωτοβουλία της δικαιοσύνης, ποινικές, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί κάτι τέτοιο γιατί να γίνει, εκτός αν είναι στη λογική της συγκάλυψης. Πες να μπει φυλακή, να ξεπλέξουμε, καταλάβουμε. Δεν θα πούμε εμείς, γιατί δεν θα μπει φυλακή με δική μας εντολή, ούτε απόφαση, ούτε εκτίμηση, κύριε Καμπουράκη. Κάποιος μπαίνει στη φυλακή όταν η δικαιοσύνη και μόνο η δικαιοσύνη τα αποφασίσει. Αυτό που μπορούμε εμείς ως πολιτικοί να κάνουμε είναι να μην κάνουμε αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, συγκάλυψη, χυδαία συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου που είναι πρωταγωνιστής, απόλυτος πρωταγωνιστής, και να δώσουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κρίνει. Πρώτον αυτό. Κυρία Βολουδάκη, σας εύχομαι καταρχάς και καλή επιτυχία στη μάχη που δίνετε και προσωπικά για εσάς εννοείται, και όχι για το κόμμα σας, να μην παρεξηγηθώ. Επειδή όμως αναφέρατε, θα σας διαβάσω ακριβώς από την ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού την ακριβή δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Που σόκαρε το Πανελλήνιο γιατί επιτέθηκε στις οικογένειες των νεκρών. Αγκιατατέμπη. Λέει λοιπόν, λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πουθενά δεν μιλάει για μηχανοδηγούς, μιλάει για τους συγγενείς των θυμάτων, δηλαδή για τις χαροκαμένες αυτές τις οικογένειες. Πείτε και την ερώτηση, κύριε Ραγκούση. Πείτε και την ερώτηση. Εγώ, κυρία, να έχω χρόνο να την πω και την ερώτηση. Η ερώτηση είχε δύο σκέλη. Η ερώτηση είχε δύο σκέλη. Ένα για τους μηχανοδηγούς, ένα για τις οικογένειες και απάντησε μόνο για τις οικογένειες. Αυτή είναι η απάντηση του Μητσοτάκη που σας διάβασα.
Κυρία Βολουδάκη, η απάντηση ήταν και πιστεύω ότι ο δικαιολογημένο τιμό των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιε συμβάσει. Μία κουβέντα για τον κύριο Κερουλάνο. Μία κουβέντα για τον κύριο Κερουλάνο, σα παρακαλώ πολύ. Είχε δίκιο σε αυτό που είπε για του μικρομεσαίου. Για του μικρομεσαίου. Λοιπόν, και θέλω να πω, για να θυμίσω στου τηλεθεατέ μα, ότι αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα κόπτεται για την υπόθεση Κατρούγκαλου, είναι αυτή η οποία όχι μόνο δεν κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ το είχε υποσχεθεί ρητός ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αν άλλαξε κάτι από τον νόμο Κατρούγκαλου, ήταν να προκαλέσει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αύξηση στο 85% τώρα, των ασφαλισμένων, ναι, από 185 ευρώ πλήρωναν το μήνα, το 10% πήγανε στα 240. Οι δε νέοι μέσα στην πενταετία ελεύθερη επαγγελματία. Επί Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία από 103 ευρώ πληρώνει τώρα 148. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές. Βεβαίως. Δεν το λένε το ίδιο οι δικηγόροι. Όχι, αυτό είναι απόλυτα. Αυτό σας παρακαλώ είναι απόλυτο. Το θέτω στην κρίση σας. Κάντε ρεπορτάζ. Σας παρακαλώ, κάνετε λάθος, κύριε Στάθη. Αύξησαν τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες στη χαμηλή κλάση. Στη χαμηλή κλάση. Αναφέρομαι στη χαμηλή δεν κλάση. Χαμηλή που τότε, είναι το. Εσύ. Όχι, ο νόμος Βρούτσι την καθιέρωσε. Ναι, και καθιερώνοντα. Αφήστε με να σα το εξηγήσω, σα παρακαλώ. Εννοείται όχι σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου. Με σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο νόμος Βρούτσι προέβλεψε ότι όποιοι μπήκανε στη χαμηλή κλάση άρχισαν την επαύριο να πληρώνουν από 185 ευρώ το μήνα 240. Συμφωνούμε με τον πληθωρισμό. Ερώτηση. Οι νέοι τη πενταετία από 103-148 ευρώ. Δηλαδή αύξησαν τι ασφαλίσει. Άρα να επανέλθει ο νόμος του Κατρούγκαλου. Αφού είναι καλύτερος. Άρα να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν μπορεί να επανέλθει και έχει πολλές ρυθμίσεις οι οποίες θα αλλάξουν. Με πρώτη και καλύτερη την προσωπική διαφορά και άλλες που προβλέπει. Αλλά πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, ειδικά για τους... Αν πληρώνουν περισσότερα τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί να μην επανέλθει ο νόμος Κατρούγκαλου, μετά καλύτερος. Γιατί δεν πρέπει να επανέλθει ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν μπορεί να επανέλθει ο νόμος Στάθη που θα ψηφιστεί την επόμενη φορά. Επανέλθει μια ρύθμιση. Okay. Δεν θα είναι ρύθμιση νόμου Κατρούγκαλου, θα είναι μια νέα ρύθμιση που απορρέει από το συμβόλαιο αλλαγής με το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Ο κ. Κατρούγκαλος παρέκλεινε, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, από τις αρχές και γι' αυτό διαγράφει ουσιαστικά. Φεύγει από τα ψηφοδέλτια. Τόσο... Ο κ. Πολάκης δεν είχε παρακλίνει τότε. Γιατί είναι στα ψηφοδέλτια? Γιατί ο κ. Πολάκης έκανε μια δήλωση η οποία ήταν γραπτή, ήταν δημόσια, με την οποία ζήτησε συγγνώμη για εκείνη την. Όλη την ιστορία που είχε δημιουργηθεί και αυτό λειτουργήσε κατά τρόπο που να οδηγήσει στο να είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, να κουμπίσουμε τον κύριο για να κλείσουμε. Μια κουβέντα. Δηλαδή το διακύβευμα στα γρήγορα και πού ψηφίζουμε, πού σε σταυρώνουμε, σε ποια περιοχή πες. Το βασικό. Το μεγάλο διακύβευμα είναι αν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ή θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίες οι οποίες θα μπορούν να ελέγξουν την εξουσία. Για να αλλάξουμε να κάνουμε αλλαγές στα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Τώρα είναι η ευκαιρία από τα 2 εκατομμύρια που έχουν φύγει από τις κάλπες να επιστρέψουν, να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι ρυθμιστικό και να κάνει αλλαγές. Λοιπόν, έτσι και κερδίστε, έτσι και. Το δρόμο φτιάξτε, το ΒΟΑΚ φτιάξτε, γιατί εκεί... Το ΒΟΑΚ θα τον φτιάξουμε, γιατί πρώτη φορά εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν. Και ο δρόμος αυτός γίνεται. Λοιπόν, Βολουδάκη, στη μνήμη του συζύγου σας, σας υποσχόμαστε ότι ως κυβέρνηση θα συνεργαστούμε με το καλό να εκλεγείτε εσείς και να εκπροσωπήσετε τον νομό Χανίων, προκειμένου να γίνει πράξη. Ναι, να γίνει ο δρόμος άτιμος. Λοιπόν, καλημέρα. Κυρία Βολουδάκη, Χανιά, Γιάννης Ραγκούσης, Β' Πειραιά, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, κυρία Βολουδάκη, ΠΑΣΟΚ Αλβαθίνας, κύριος Γερουλάνος. Καλημέρα. Είστε μαχητικοί, μακάρι να εκλεγείτε, εύχομαι. Και σας ευχόμεθα να βγείτε όλα τα κόμματά σας αυτοδύναμα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον πολιτικό πολιτισμό. Με 900 έδρες για να χωρέσει όλη αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους.